Καλησπέρα σας. Το θέμα για το οποίο θα σας μιλήσω είναι η χριστιανική στάση απέναντι στα κοινά. Είναι ένα σημείο του καιρού μας και κάθε άλλο παρά ευίωνο σημείο ότι ο σύγχρονος άνθρωπος φαίνεται σαν να θέλει να αποσυρθεί από τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Να αποσυρθεί όχι με την έννοια της εγκατάλειψης ενός άβολου τόπου, αλλά με μια άλλη έννοια, παράδοξη, που δείχνει πως η ψυχή του καταλαμβάνεται όλο και περισσότερο από ένα μείγμα οκνηρίας, δειλίας και καιροσκοπισμού. Θέλει να κρατά μια αυξομοιούμενη απόσταση από τα πράγματα, ώστε να μπορεί να αποσπά από αυτά οτιδήποτε πρόσφορο για το συμφέρον του, αν δει πως δεν θα του κοστίσει σε περιπέτειες οι οποίες δεν ξέρει πού θα τον βγάλουν. Παρατηρεί και καιροφυλακτεί αδρανώντας. Αλλά ένας τέτοιος κόσμος, κατοικημένος από ανθρώπους που προσπαθούν να τον χρησιμοποιήσουν με τον πιο πρόχειρο και άμεσο τρόπο, αντί να τον ζήσουν όπως θα τον ζούσε ένας ένικος μέσα στην ασφάλεια και την τάξη του σπιτιού του, τι είδους κόσμος είναι αλήθεια? Η πρώτη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε είναι ότι αυτό το οίκημα, ο κόσμος, ορθώνεται πλέον σε μια πελώρια κατασκευή που ενώ εξακολουθεί να περιβάλλει τα άτομα και τις ομάδες, έχει πάψει να τα περιέχει. Ή μάλλον, οι ίδιοι άνθρωποι έχουν πάψει να θεωρούν ότι τους περιέχει. Με άλλα λόγια, αυτό που ονομαζόταν κάποτε κοινά, με κάπα κεφαλαίο, η αίσθηση πως οι ανθρώπινες μονάδες βρίσκονται κάτω από την ίδια στέγη, διέρχεται σήμερα μια κρίση χωρίς προηγούμενο. Ποτέ πριν στην ιστορία της ανθρωπότητας, δεν είχε εκδηλωθεί τόσο έντονη διάθεση φυγής από τον κόσμο. Ας αναλογιστούμε για λίγο τι προηγήθηκε. Η αρχαία ελληνική πόλης, με τις λειτουργίες της και τα ήθη της, που υποβαστάζουν τους νόμους, συγκρατεί μέσα στους κόλπους της τους πολίτες και τους κάνει συχνά να νιώθουν ταυτισμένοι με τις τύχες της. Ανάλογη, αν και μέσα από διαφορετικές διαδικασίες, η θέση που παραχωρεί η Ρώμη στους πολίτες. Η πόλης εκεί γίνεται κράτος, και το κράτος αποτελεί έμβλημα στο οποίο αποτυπώνεται η ατομική ταυτότητα. Ο τρόπος που ο Ρωμαίος αντιλαμβάνεται τον εαυτό του προκύπτει από τη σχέση του με τον κρατεό θεσμό, με τη στρατιωτική ισχύ, με το εκθαμβωτικό μεγαλείο μιας αυτοκρατορίας από την οποία λαμβάνει το ατομικό του μερίδιο. Αργότερα, στους μεσαιωνικούς χρόνους, η κατάσταση αλλάζει, δεδομένου ότι το θάμβος της εξουσίας δεν διαχέεται πλέον προς τα κάτω. Οι ευγενείς κυβερνούν, οι ταπεινοί δουλεύουν. Παρόλα αυτά, ανάμεσα στους ταπεινούς διατηρείται η αίσθηση ότι βρίσκονται όλοι στην ίδια βάρκα και από την άλλη ότι το σκάφος των ηγεμόνων ακολουθεί περίπου τον ίδιο πλού. Οι διαφορές, οι αντιθέσεις των συμφερόντων υπάρχουν φυσικά και είναι οδυνηρά αισθητές. Αλλά δεν φτάνουν να αποσυνθέτουν στην αντίληψη των ανθρώπων μια ορισμένη ενότητα του κόσμου. Σε αυτό βέβαια συμβάλλει και η χριστιανική διδασκαλία. Με την αυξανόμενη επιρροή της καλλιεργεί τη βεβαιότητα ότι ο επίγειος κόσμος είναι για τους θνητούς, ό,τι κι αν είναι, κοινός. Τα καθήκοντα για τους ανθρώπους, οι φροντίδες για τη σωτηρία της ψυχής τους, δεν διαφέρουν κατά άτομο ή κατά κοινωνική ομάδα ή τάξη. Όλοι προορισμένοι για τον ίδιο σκοπό, με την ίδια προσδοκία λυτρώσεως. Αυτήν ακριβώς την προοπτική, ή μάλλον τη μέθοδο για να την ακολουθήσει κάποιος αποδοτικά, την αμφισβήτησε ανοιχτά, όπως γνωρίζουμε, η μεταρρύθμιση.
Από τη σκοπιά που μας ενδιαφέρει εδώ, αρκεί να σημειώσουμε ότι η προτεσταντική ανατροπή οδηγεί και παροτρύνει το άτομο σε μια ουσιαστικά μοναχική πορεία. Ο καθένας θα δώσει λογαριασμό στον Κύριο μόνος του. Με τα έργα του, από τα οποία το κυριότερο είναι η εμβάθυνση της πίστης. Να είσαι μόνος και να προσπαθείς να σωθείς με την πίστη σου και ο μόνος που μπορεί να σε βοηθήσει για να ενισχύσει την πίστη σου να είναι και πάλι ο ίδιος ο Θεός που θα σε κρίνει. «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου τη απιστία», μονολογεί ο πατέρας του δαιμονισμένου παιδιού στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. «Πιστεύω, αλλά βοήθαμε, Κύριε, να βγω από την απιστία μου». Ανεξάρτητα από τις πολλές άλλες συνέπειες που έχει αυτή η θεώρηση και τα δόγματα που γεννά, στην ψυχικοπνευματική σφαίρα εδραιώνεται το αίσθημα της μοναξιάς. Το άτομο είναι μεν ενταγμένο σε μια κοινωνική δομή, εργάζεται, συντηρεί τον εαυτό του ή και την οικογένειά του και μπορεί επίσης κάποια βράδια να απευθύνει προς τον ύψιστο κριτή του μια προσευχή που έχει πάντα μέσα της μια πολύ δυνατή νότα απολογίας και ενοχής. Το άτομο δεν μοιράζεται με τα όμοιά του αυτό το βάρος. Και γι' αυτό ακριβώς ριζώνει η αμφιβολία σχετικά με το αν οι άλλοι, ο άλλος, είναι ικανοί να παρηγορήσουν ή να στηρίξουν τον κάθε μοναχικό στον αγώνα του να γίνει καλύτερος, αγνότερος. Από το σημείο αυτό εγκαινιάζεται μια νέα ιστορική φάση απόσπασης του ατόμου από τους ομοίους του. Μπορεί μεν να συνεργάζεται επαγγελματικά μαζί τους, και αυτό υπαγορεύει η νέα βιομηχανική εποχή, από το 19ο αιώνα και μετά. Μπορεί να τους συναναστρέφεται ή και να συναγελάζεται με αυτούς, και αυτό υπαγορεύει η μαζικότητα στην κοινωνική ζωή από τις αρχές του 20ου αιώνα. Όμως, όλο και πιο δύσκολα θα δεχθεί το άτομο να συμπράξει μαζί τους για μια υπόθεση που ξεπερνά τα προσωπικά του ωφέλη. Όλα τα κανονίζει η δυσπιστία, αυτή η τοξίνωση του εμπορικού πνεύματος. Η δυσπιστία προέρχεται από το εμπόριο. Μην τυχόν και χάσω. Το τι θα πάρει κανείς, το τι αναγκαστικά θα εκχωρήσει. Το τι όμως θα μπορούσε και να μοιραστεί με τους άλλους ή να συνδημιουργήσει, μένει ανοιχτό. Μια ιδέα που καθώς οι χαρές της επισκιάζονται από το φόβο των περιπλοκών, στο τέλος εγκαταλείπεται. Όσο οι δοσοληψίες πληθαίνουν, τόσο εξασθενούν οι δεσμοί. Και η πιο απλή σκέψη καθιστά προφανές το γεγονός ότι μια τέτοια αδιαφορία απέναντι στους κανόνες της αμοιβαιότητας και την ικανοποίηση από την αμοιβαιότητα, αδιαφορία που η άλλη όψη της είναι η ιδιοτέλεια, συνιστά σήμερα μια ακραία μορφή εθελοτυφλίας. Σε όλους τους τομείς, ο κοινός βίος δείχνει να πάσχει από την έλλειψη ενεργού ενδιαφέροντος όσων τυπικά μετέχουν σε αυτόν. Το χάσμα ανάμεσα στις πολιτικές ηγεσίες και το πλήθος των πολιτών μεγαλώνει, και είναι μια από τις πιο σοβαρές αιτίες που οι κυβερνόμενοι, καθώς στρέφουν τα νότα προς τους κυβερνώντες, κατακυριεύονται από μνησικακία. Μνησικακία είναι το νόσημα των ανήμπορων που δεν αποφασίζουν να αντιδράσουν, είχε πει ο Μαξ Σέλερ. Έτσι, ως αποτέλεσμα, η πολιτική, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια ενός άλλου εξωτερικού στοχαστή, του Βαλερή, καταλήγει να γίνεται σε αυξανόμενο βαθμό η τέχνη του να κάνεις τους άλλους να μην αναμειγνύονται στα πράγματα που τους αφορούν. Αν όμως συμβαίνει αυτό, τότε οι αποκλεισμένοι από τη δράση θα πρέπει να αναζητήσουν μια διέξοδο για να αντισταθμίσουν τον υποβιβασμό τους.
και αναζητούν πράγματι ένα αντιστάθμισμα σε τι? Στην ενασχόληση με το εγώ τους. Δεν χρειάζεται να επιμείνω στο φαινόμενο. Το γνωρίζουμε όλοι, το βλέπουμε γύρω μας. Το πόσο πολύ η στροφή προς τα ψυχικά ενδότερα έχει πάρει τον χαρακτήρα μιας αιμονής, για την οποία τίποτα δεν αξίζει να γνωρίσει ή και να πράξει κανείς, όσο το να βρει το γιατί να αισθάνεται αυτό που αισθάνεται. Η επιχείρηση αυτή περιστρέφεται χωρίς τέλος γύρω από τέτοιους άξονες, φευγαλαίες διαθέσεις, παρορμήσεις, αμφιθυμίες και πάλι από την αρχή. Δεν είναι το θέμα μας εδώ να εξετάσουμε τα αποτελέσματα, τι αποτελέσματα προκύπτουν από τη σκοπιά της ατομικής ψυχοπαθολογίας. Εννοείται ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι ενδοσκοπήσεις ανακουφίζουν, ρίχνοντας κάποιο φως στις σκοτεινές υποσυνείδητες περιοχές και άλλες περιπτώσεις, όπου το εξαγόμενο δεν είναι πολύ παραπάνω από τη συνήθεια μιας εκφόρτησης. Δεν θα επεκταθώ σε αυτό. Το ουσιώδες για μας δεν είναι να εκτιμηθεί το πόσο αποδίδει κατ' άτομο η αυτοεξέταση με τη σύνδρομη ειδικών. Άλλο είναι το σημαντικό. Είναι να επισημάνουμε ότι κατά κανόνα η προσέγγιση και ανάλυση του εγώ και του εαυτού γενικότερα απορροφάται από το ίδιο της το αντικείμενο. Δεν πρόκειται για γνώση του εαυτού που ενδιαφέρεται να επιστρέψει στο περιβάλλον και να επέμβει δηλαδή σε αυτό, μέσα στο οποίο περιβάλλον σχηματίζεται ο εαυτός. Όποια πορίσματα βγουν, αυτή είναι η συνταγή, καλό είναι να τεθούν στην υπηρεσία της ατομικής ζωής. Το άτομο μπορεί να νιώσει πιο ήρωμο, πιο ασφαλές, πιο πολύ συμφιλειωμένο με τα ελαττώματά του, που άλλωστε γιατί να θεωρούνται ένταλα ως ελαττώματα. Ακόμα και τα μειονεκτήματα έχουν τις χάρες τους. Αυτό λέει η σύγχρονη κοινωνία, διαστόματος ειδικών και με ελάχιστες εξαιρέσεις. Από τι υποφέρουν τόσοι και τόσοι? Από την αίσθηση της αχρίστευσης, του παραγωνισμού. Δεν μετέχουν αρκετά στον κόσμο, δεν τους αφήνουν να ξεδιπλώσουν τις όποιες ικανότητές τους. Και τι τους συστήνουν, λοιπόν? Να εξετάσουν τι έχει απομείνει μέσα τους, ώστε με αυτό το υπόλοιμα να μπορέσουν να προσαρμοστούν σε όσα ισχύουν εκεί έξω. Εκεί όπου ποτέ δεν θα μπορέσουν να έχουν πραγματική πρόσβαση. Η γενικότερη συνέπεια από όλα αυτά, από αυτή την άγονη διείσδυση στα του εαυτού, είναι να δημιουργείται μια τεράστια ασυμμετρία ανάμεσα στο τι χρειάζεται η ανθρωπότητα σήμερα και στο πώς ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οι άνθρωποι. Είναι εμφανές ότι από αντικειμενική άποψη υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ενεργό παρουσία των ανθρώπων σε όσα οργανώνονται, κατασκευάζονται και ρυθμίζονται γύρω τους. Συνήθως λέγεται το αντίθετο, ότι το σύστημα ή η λεγόμενη μεγαμηχανή του συστήματος δουλεύει από μόνο του. Τα άτομα, λένε, δεν είναι παραπαθητικοί χρήστες των προϊόντων και των υπηρεσιών. Αλλά να που τα γρανάζια της μηχανής κάποτε σκαλώνουν. Σημειώνεται εμπλοκή, η κίνηση αναστέλλεται. Τι γίνεται τότε? Φυσικά, καμιά μηχανή δεν είναι σε θέση να διορθώσει από μόνη της τον εαυτό της. Απαιτείται, λοιπόν, να υπάρχουν άνθρωποι αρκετά πρόθυμοι για να επέμβουν και να αποκαταστήσουν τη βλάβη. Σήμερα ακριβώς, τέτοιοι άνθρωποι χρειάζονται και τέτοιοι λείπουν. Δεν λείπουν μόνο οι επιδιορθωτές. Λείπουν ακόμα περισσότερο εκείνοι που με αφορμή το σταμάτημα της μηχανής θα θελήσουν να επινοήσουν μιαν άλλη, εντελώς διαφορετική, ένα κατασκεύασμα που πάντως θα θυμίζει ότι είναι έργο του μυαλού, των χεριών, αλλά και της καρδιάς των ανθρώπων. Παρά το γεγονός, ωστόσο, ότι οι ικανότητες υπάρχουν, η προθυμία σπανίζει.
η ανθρωπότητα φαίνεται να στερείται εκείνα τα μέλη της που άλλοτε, είτε με εξεγέρσεις σε άλλες εποχές, είτε με επαναστάσεις, είτε με μεταρρυθμιστικό πνεύμα, θέλησαν να αναμορφώσουν την πραγματικότητα. Από τη μια, τότε ήταν ο εαυτός τους και από την άλλη, ο κόσμος. Χάρη στην πρωτοβουλία τους, ο κόσμος μετατράπηκε σε ύλη εαυτού, όπως τα έλεγαν οι στοικοί φιλόσοφοι. Ο άνθρωπος είναι ένα «ον» προορισμένο να αναπλάσει ό,τι μπορεί από την αδρανή ύλη που τον περιβάλλει. Αλλά γι' αυτό το έργο απαιτείται σθένος, μια ένταση της βούλησης και κατά καιρούς μια ψυχική ανάταση που δεν λογαριάζει θυσίες. Τα αποθέματα αυτά λιγοστεύουν σήμερα. Και εδώ χρειάζεται να αναρωτηθούμε σχετικά με το ποιες πηγές ανθρώπινης ενέργειας έχουν ακόμα αρκετά περιθώρια αξιοποίησης, ώστε οι απώλειες να αναπληρωθούν εν μέρη. Η χριστιανική συνείδηση είναι μία από τις κυριότερες. Υπό ποιους όρους πράγματι είναι δυνατή σήμερα η επάνωδός της στα κοινά? Αυτό είναι το ερώτημα. Αφετηρία για να το εξετάσουμε, πιο συγκεκριμένα, είναι η παρατήρηση ότι η παράδοση της χριστιανικής σκέψης είναι σημαδεμένη από την άρνηση της εντύπωσης που δημιουργεί ο ίδιος ο κόσμος ότι θα διαρκέσει. Το εφήμερο, το πεπερασμένο, υποχωρεί μπροστά στο άπειρο. Όσο λαμπρά και να είναι τα ανθρώπινα τεχνουργήματα, θα παρέλθουν. Οπότε, γιατί να εξαντλείται η ψυχή και η βούληση στο να τα βελτιώνουν? Κατά βάθος, τα επίγεια δεν είναι παρά ένα πεδίο για να ασκηθεί η ψυχή, ώστε να γίνει καθαρότερη, απαλλαγμένη δηλαδή από ματαιότητες. Δεν εννοώ ότι στους θεολογικούς κύκλους η άποψη αυτή κατέλαβε τη θέση ενός αξιώματος. Ασφαλώς, οι συζητήσεις δεν θα πάψουν γύρω από αυτό. Όμως, όσον αφορά τη μεγάλη πλειονότητα των θρησκευομένων, θεωρώ ότι η πιο πάνω διαπίστωση διατηρεί την ισχύ της. Επί αιώνες, ο κόσμος στα μάτια του απλού πιστού εμφανιζόταν περισσότερο ως πειρασμός ή ως δοκιμασία, παρά ως ανοιχτός χώρος και χρόνος μέσα στον οποίο θα μπορούσε να αναπτύξει τις ικανότητές του, να δημιουργήσει αξιέπαινα έργα και να γνωρίσει την εκτίμηση ή ακόμα και το θαυμασμό των συνανθρώπων του. Κύριο εμπόδιο στη γένεση τέτοιων προσδοκιών και βλέψεων ήταν η καταδίκη, ιδίως στην Καινή Διαθήκη, της αυταρέσκειας και της έπαρσης. Καλά έργα ενδέχεται να γίνουν. Δεν επιτρέπεται όμως να νομίζει ο άνθρωπος ότι είναι ο αποκλειστικός αυτουργός τους. Είναι χαρακτηριστικό, ανάμεσα σε πολλά το αναφέρουμε, ότι στον κανονισμό του τάγματος των Βενεδικτίνων είναι ρητή η καταδίκη της υπερηφάνειας, του αισθήματος της υπερηφάνειας. Αν κάποιος έφτιαξε κάτι για το οποίο υπερηφανεύεται, θα πρέπει να το αφήσει και να ασχοληθεί με κάτι διαφορετικό. Μόνο και μόνο γιατί το έκανε καλά και μόνο και μόνο γιατί ένιωσε αυτό το τσίμπημα της υπερηφάνειας, αυτό το κέντρισμα. Πρόκειται βέβαια για ακρότητες, ίσως πει κάποιος, για ακραίες θέσεις. Ωστόσο, μέσα από αυτές διαφαίνονται οι διαστάσεις ενός σημαντικού προβλήματος. Το πρόβλημα αυτό αφορά στα ανθρώπινα κίνητρα. Αν το άτομο δεν κινηθεί από την προοπτική μιας κάποιας ικανοποίησης, μιας αυτοεκπλήρωσης, χάρη στην οποία θα ανέλθει στα ίδια του τα μάτια τη στιγμή που οι άλλοι θα το επιδοκιμάζουν, πώς θα μπορούσε διαφορετικά να επέμβει στις κοινές υποθέσεις? Πώς επεμβαίνουμε στα κοινά και γιατί να επεμβαίνουμε? Προβλέπονται τριβές, παρεξηγήσεις, συγκρούσεις. Για να αντεπεξέλθει όποιος δρά, χρειάζεται όθηση. Στους αρχαίους χρόνους την παρήχε η προσδοκία της δόξας, της επίγειας Αθανασίας. Στις μεταγενέστερες εποχές
οι ριζικές αποφάσεις και τα τολμήματα ενισχύονται από παρόμοιες αξίες, αν και η έννοια της δόξας κατεβαίνει συχνά αρκετά σκαλοπάτια για να φτάσει στο επίπεδο απλώς της φήμης, πιο περιορισμένης βέβαια και λιγότερο ανθεκτικής στη λύθη. Η φήμη είναι κάτι που καταναλώνει τον εαυτό της. Περνάει και ξανά έχει κανείς την όρεξη να την ξαναζητήσει και πάλι όταν τη γνωρίζει πάλι ξαναπεινάει. Έντονη είναι επίσης σε άλλες περιόδους της ιστορίας και σε άλλα άτομα η αναμονή για δικαίωση από την ιστορία. Αυτή η έννοια επεσκίασε για ένα διάστημα την ίδια την αιωνιότητα. Γοήτευσε ιδιαίτερα τους ταγούς των κοινωνικών επαναστάσεων. Παρά τις μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, ό,τι ήταν ο υπέρτατος λόγος για τον Ρομπεσπιέρ και τον Δαντόν, ήταν ο ιστορικός νόμος της διαλεκτικής, η νόμη της διαλεκτικής για τον Λένιν. Σε κάθε περίπτωση, δίχως επίκληση σε μια δεσπόζουσα δύναμη ή αρχή και δίχως την προσμονή μιας κάποιας επιβράβευσης, δύσκολα η ανθρώπινη θέληση επιμένει να φέρει βαθιές αλλαγές στον κόσμο. Ως προς αυτό, με μια πρώτη ματιά, ο χριστιανισμός μοιάζει να παγιδεύει την ίδια του τη δυναμική. Διαθέτει πιστούς, βεβαίως, που στο όνομα του καλού, όπως και αν το εννοήσουμε, θα ήταν έτοιμοι να δώσουν αγώνες εμπλεκόμενοι στο δίχτυο των εγκόσμιων πραγμάτων. Με το ζήλο τους, ελεγχόμενο από μια διάθεση κατανόησης εκείνων οι οποίοι τους αντιμάχονται, το αγαπάτε και τους εχθρούς ημών, θα ήταν δυνατόν να προκαλέσουν τομές στη λειτουργία των θεσμών, πρώτα απ' όλα της κρατικής προνοίας, στην εκπαίδευση επίσης ή και στην απονομή της δικαιοσύνης. Έχουν όμως αντίκριτους την προειδοποίηση ότι καιροφυλακτεί η έπαρση. Γενικεύεται έτσι το δίλημα, ένα δίλημα από τα πιο βαθιά. Ή θα διατρέξεις τον κίνδυνο να καυχηθείς για τον εαυτό σου και τα έργα του αν επιτύχουν, ή θα παραμείνεις στην άκρη, καλλιεργώντας την ταπεινότητα και ευελπιστώντας ότι τη γαλήνη τη βρίσκει κανείς σε ένα είδος απραξίας, παρά σε οποιοδήποτε είδος πράξης. Ένα τέτοιο δίλημα, ασφαλώς, δεν είναι δυνατόν να λυθεί με δραστικά μέσα. Απαιτούνται ειδικές προσπάθειες, εσωτερική αναθεώρηση και επανειλημμένες δοκιμές. Το βέβαιο είναι ότι ο ερημωμένος σχεδόν δημόσιος χώρος, ο σημερινός, ζητά επιγόντως να εισρεύσει στους κόλπους του ένα νέο αίμα. Το αίμα καλής θέλησης και ανωτερότητος. Ο χριστιανισμός εξακολουθεί να είναι πηγή μιας τέτοιας ενέργειας. Προϋπόθεση όμως για να ρεύσει στην κοινωνία η ενέργεια αυτή είναι να αρθεί ο φραγμός που χωρίζει το ιδιωτικό καλό από το δημόσιο. Ο κίνδυνος της υποκρισίας είναι πάντοτε υπαρκτός. Δεν αλλάζει. Όμως τα περιθώρια έχουν στενέψει τόσο σήμερα, ώστε ο κίνδυνος θα πρέπει να αναλυφθεί. Ίσως, σε σύγκριση με τον φαρισαϊσμό και τον ναρκισισμό, η απάθεια του κοινικού, πολλές φορές πίσω από το προσωπείο του σκεπτικισμού, η απάθεια λοιπόν αυτή είναι σοβαρότερη απειλή. Οι πράξεις που αποσκοπούν στο κοινό καλό θα πρέπει επομένως να έλθουν περισσότερο στο φως, να γίνουν πιο ορατές. Όχι όμως για να εντυπωσιάσουν, αλλά για να προσελκύσουν μιμητές. Γίνεται συχνά λόγος στις μέρες μας για το πρόβλημα της απουσίας προτύπων, ιδιαίτερα ενώπιον της νέας γενιάς. Αλλά οι φλιαρίες, τα ευχολόγια και οι αοριστολογίες είναι τα πραγματικά εμπόδια για να γίνει μια συζήτηση που αποβλέπει ειλικρινά σε συμπεράσματα. Στην ουσία, αυτό που απουσιάζει είναι η κατάλληλη δημόσια παρουσίαση του αγώνα που δίνει κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται για το κοινό καλό
και ειδικότερα η ξεχωριστή χαρά που παίρνει από την ίδια του την προσπάθεια. Να κάτι που ποτέ δεν παρουσιάζεται. Είτε στα βιβλία, είτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα βιβλία εννοώ τα σχολικά. Είναι ένας αγώνας διαποτισμένος από μια έξαρση. Μια αφοσίωση που ανοίγει την καρδιά, αντί να την περισφύγει. Όπως γίνεται όταν πρόκειται για έναν εξαναγκασμό ή για την τυπική εκπλήρωση μιας υποχρέωσης. Άλλο αγώνας για το καλό όπως τον εννοούμε πριν και άλλο η εκτέλεση του καθήκοντος. Θα το δούμε αμέσως μετά. Ο άνθρωπος που θέλει να ωφελήσει τον πλησίον του δεν μπορεί να εμφανίζεται σαν κάποιος που σηκώνει το σταυρό του. Και ούτε επίσης μπορεί να λέει ότι ενεργώντας έτσι εκτελεί πυθύνια το θέλημα του Θεού. Αν προβάλλουν με αυτόν τον τρόπο οι ευγενείς πράξεις του χριστιανού μέσα στον κοινωνικό χώρο, θα καταδικαστούν σε παραμερισμό. Θα θεωρηθούν σαν κάτι υπερβολικά βάρη, σαν ένα ασήκωτο φορτίο και επιπλέον θα θίξουν ενοχλητικά την επικρατούσα διάθεση του αυτοπροσδιορισμού. Τι πάει να πει «εκτελώ το θέλημα του Κυρίου»? Είναι πολύ δύσκολο σήμερα να γίνει κατανοητή ακόμα και από τους πιο ανοιχτόμυαλους και καλοπροαίρετους αγνωστικιστές ή και αθέους η εμπειρία της υπακοής. Η σύγχρονη ελευθεροφροσύνη συχνά δεν είναι παρά η άλλη όψη της άκοπης ιδιώτευσης. Δεν θέλουν να δεσμεύονται, δεν θέλουν να υπάγονται σε μια υπέρτερη αρχή. Περισσότεροι. Γι' αυτό και η έννοια του υπηρετώ, της υπηρέτησης, υπηρετώ, ένα σκοπό, έχει φτάσει να θεωρείται συνώνυμο της δουλικής εξάρτησης και της υποταγής. Ακούστε αυτές τις φράσεις. «Όταν ποιήσετε πάντα τα διαταχθέντα ημίν, λέγεται ότι δούλοι αχρίες μεν, ότι ο οφείλομεν ποιήσε, πεποιήκαμεν». Όταν κάνετε όλα όσα σας προστάζει ο Θεός, να λέτε «είμαστε ανάξιοι δούλοι, κάναμε αυτό που οφείλαμε να κάνουμε». Η ρίση του Αποστόλου Λουκά ηχεί ακατανόητα παθητική στα αυτιά εκείνων που θέλουν να λένε πως είναι κυρίαρχοι του εαυτού τους. Τι περισσότερο κάνουν όμως τον εαυτό τους πολλοί από αυτούς, όχι όλοι, εκτός από το να τον διευκολύνουν να μην πράξει τίποτα άξιο λόγου και να μην νιώθει τίποτα αληθινά διαγερτικό. Παρόλα αυτά, μια γέφυρα επιβάλλεται να ριχθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεται στις μέρες μας ο κόσμος. Από τη μεριά του χριστιανισμού θα είχε μεγάλη αξία να φανεί πως το να υπηρετεί ο άνθρωπος τον κόσμο των ανθρώπων είναι ο μόνος τρόπος για να υπηρετεί τον Θεό. Δεν είναι υποταγή αυτό, είναι συνένεση. Είναι μάλιστα μια συνένεση την οποία ο Θεός περιμένει από το πλάσμα Του ή για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που ίσως ξενήσει μερικούς, που τη θέλει να γίνει έτσι, ώστε ο άνθρωπος να προαχθεί κατά κάποιον τρόπο σε συνεργό του Θεού. Αυτά όμως αποτελούν, το γνωρίζετε, αντικείμενο ατελεύτητων θεολογικών συζητήσεων. Για το αν ο Θεός περιμένει κάτι και πώς μπορεί να το εννοήσουμε αυτό, να περιμένει κάτι από το δημιούργημα ή όχι. Εκείνο που εν προκειμένου μας απασχολεί είναι άλλο. Είναι το πώς ο κοινός βίος, ο δημόσιος χώρος ειδικότερα, θα ξαναγίνουν στίβος για ανανθρώπινα αθλήματα και ανθρώπινους άθλους. Ανεξάρτητα το ποτέ τι πρεσβεύουν σχετικά με την ύπαρξη ημί του Θεού, οι άνθρωποι με καλές προθέσεις θα ήταν δυνατόν να συναντηθούν και να συμπράξουν, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πιθανότητα ότι ο αγώνας εναντίον του πεπερασμένου θα συνεχίζεται.
χωρίς μια υπερβατική αρχή που να δεσπόζει στις ανθρώπινες υποθέσεις, η ζωή θα κατρακυλά από βάσανα σε βάσανα, από πλήξη σε πλήξη, από μικρότητες σε μικρότητες. Υπάρχουν ανθρώπινοι τύποι, χαρακτήρες, που αρνούνται να βουλιάξουν σε αυτό το τέλμα. Ο χριστιανός, εκείνος που κατέχεται από σπλαχνική αγάπη για τον πλησίον, που λυπάται για τη θνητότητα των ομοίων του και του ιδίου και αγαπά γενναιόδωρα για να ξεπεράσει τη θλίψη του, και εκείνος ο άλλος χαρακτήρας, ο άλλος άνθρωπος, που με γνώμονα μια αταλάντευτη πεποίθησή του πασχίζει να είναι δίκαιος και προσινής, είναι υπάρξεις οι οποίες θα έπρεπε, παρά τις διαφορές, να αποτελούν συμπράττοντας τη μαγιά για έναν κόσμο καλύτερο. Η φιλευσπλαχνία μπορεί να δώσει το χέρι της στην ευσυνειδησία ή ακόμα και σε ένα φρόνημα πιο μαχητικό. Ας γίνει δεκτό ότι η επιθυμία για το καλό σπράτην έρχεται από διαφορετικές πηγές. Και ανεξάρτητα από το αν η προέλευσή της είναι η γνησιότητα του θρησκευτικού αισθήματος ή η ειλικρίνεια των πεποιθήσεων ενός ατόμου, εκείνο που μετρά είναι το αποτέλεσμα. Η μέρημνα για το δίκαιο έγινε αναγκαία στις κοινωνίες επειδή δεν υπήρξε ποτέ αρκετή αγάπη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι δίκαιοι έχουν ξεχάσει να αγαπούν ή ότι οι αγαπώντες δεν ξέρουν να είναι δίκαιοι. Ο κόσμος έχει ανάγκη και από τα δύο. Και από τον πιστό και από τον ακέραιο. Και από την καρδιά και από την βούληση. Και από τη θρησκεία και από την ηθική. Σας ευχαριστώ.